Οργή όμως και αγανάκτηση, γιατί για μια ακόμα φορά τα σχολεία άνοιξαν όπως ακριβώς έκλεισαν. Το Υπουργείο Παιδείας δεν ικανοποίησε ούτε ένα από τα αιτήματα που παλεύουμε μαζί εκπαιδευτικοί, γονείς, μαθητές από την αρχή της χρονιάς. Για την αρέωση των μαθητών ανατάξει, για τα τεστ με ευθύνη του ΕΟΔΗ στα σχολεία και βέβαια αυτό που έχει προκύψει τους τελευταίους μήνες, να εμβολιαστεί το προσωπικό στην εκπαίδευση. Αντί λοιπόν οι μαθητές μας να συναντήσουν ένα ασφαλές σχολείο, συναντά ένα σχολείο εξεταστικό κέντρο. Το Υπουργείο Παιδείας ακόμα δεν έχει ικανοποιήσει το αίτημα και της Ομοσπονδίας των Εκπαιδευτικών αλλά και των μαθητών να μην δοθούν οι προεδρικές εξετάσεις. Είναι τέτοια η μανία τους να εφαρμόσουν την τράπεζα των θεμάτων που δεν υπολογίζουν ούτε καν το αυτονόητο ότι οι μαθητές σε αυτή τη φάση έχουν ανάγκη από ομαλή επανένταξη στο σχολείο, στο κλίμα του σχολείου, από το να καλύψουν τα κενά που είχε αφήσει την εκπαίδευση όλο το προηγούμενο διάστημα και όχι να μπουν σε ένα σχολείο εξεταστικό κέντρο. Συναντάτε ένα σχολείο που η κυβέρνηση αιμονικά θέλει να εφαρμόσει την αλλαγή του τρόπου εισαγωγής από φέτος για τους μαθητές τρίτης λυκείου και να πετσοκόψει 25 με 30.000 μαθητές από την εισαγωγή στα πανεπιστήμια. Συνάδελφοι, ο αγώνας μας θα συνεχιστεί. Είμαστε σε ετοιμότητα τόσο σε σχέση με το νομοσχέδιο για την ατομική αξιολόγηση, όσο και για το αντεργατικό νομοσχέδιο που θεσμοθετεί το δεκάωρο και την απλήρωτη εργασία. Όλοι δίνουμε μαζική απάντηση 6 Μάη, όπως είπα, απόφαση στην Ομοσπονδία, όπου μεταφέρεται η απεργία της Πρωτομαγιάς. Συνεχίζουμε σχολείο το σχολείο, βάζοντας τις πραγματικές μας ανάγκες στο προσκήνιο, κοντά στους μαθητές μας, μαζί με τους γονείς. Δεν θα τους περάσει, θα το παλέψουμε μέχρι τέλους.